ήταν. Ήταν βράδυ ανοιξιάτικο γλυκό, σαν τούτο εδώ. Ο πρίγκιπας της Νάξου, ο Διόνυσος, είχε απάνω στο καράβι του στήσει μεγάλο γλεντοκόπι με σιλινούς, σατήρους και μενάδες για να υποδεχτούν την άνοιξη την πανόρια με ιαχές, τσαμπούνες, τουμπάκια και πανάρχαιους θρακιώτικους χορούς και μουσικούς σκοπούς να διώξουν το κρύο, το χιονισμένο, άγριο πνεύμα του χειμώνα. Ώσπου ξαφνού, ένα πειρατικό καράβι που μουλοχτά και πονηρά πλησίασε το γλέντι, αναγνώρισε τη βασιλική φύση του πανέμορφου νέου Διονύσου και στάθηκαν. Σκέφτηκαν οι πειρατές πως αν κουρσέψουν αυτό τον λαμπερό πρίγκιπα, ο βασιλιάς πατέρας του θα δώσει όλα του τα υπάρχοντα, ακόμα και την άξο για να τον ξανακουφτήσει, και με τις σπάθες του και σκοινιά γερά σαν κάμπους όρμησαν βάναυσα να διαλύσουν το γλέντι, να κλέψουν το χθόνιο θεό του γλεντιού και της αυθονίας, και του φέρθηκαν άπρεπα και άξιστα σαν δούλο. Πώς πού κάτι μαγικό εκείνη την ώρα συνέβη.